μισό στην καθαριότητα. Πήγαμε μέσα στην κύριο διοικητή, έχουμε και το σύλλογο με το μέρος μας. Ο κύριος διοικητής, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι λίγο προκατελημένος. Θέλει το συνεργείο και δεν θέλει εμάς, γιατί από την ημέρα που ήρθε, από τον Ιούλιο του 19 που ανέλαβε, ήταν ο στόχος το πώς θα φύγει σοκ και να φέρει μέσα ιδιωτικό συνεργείο. Και τελικά, όπως δεν βλέπουν τα πράγματα, με τη Νέα Δημοκρατία που βγήκε, το κατάφερε. Γιατί βασικά. Πόσοι άνθρωποι, πείτε μας λίγο πρακτικά πράγματα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, μένουμε 15 άνθρωποι χωρίς δουλειά. Σε μια ηλικία που είναι δύσκολο να βρούμε ξανά δουλειά. Του προτείναμε να κάνει μια ερώτηση στον υπεάρχη, μήπως μπορεί παράλληλα με το συνεργείο να συνεχίσει και τις δικές μας τις συμβάσεις. Και ενώ στην αρχή είπε ότι εντάξει θα το κάνει, λέει, αν είχε έτοιμη και την απάντηση ότι, και να τον κάνουν την ερώτηση, λέει, την απάντηση την ξέρω ποια είναι, ότι δεν θα το δεχτούν. Σαν να μας έλεγε ότι τελειώσατε σήμερα. Και όταν του είπα τώρα που βγαίναμε από μέσα, γιατί ανέφερα μέσα ότι είχαμε πάει στο Πανεπιστημιακό, στον κύριο Κατσικονούρη, ο οποίος μας μίλησε σαν άνθρωπος και είπε ότι εγώ έχω συμβασιούχους εδώ και έχω και το συνεργείο, αλλά δεν πρόκειται και διαγωνισμό να κάνουν να φύγει κανένας από το ΣΟΚ, γιατί από πίσω υπάρχουν οικογένειες, και τα ανέφερα μέσα και του είπα τώρα κάντε μια ερώτηση, σας παρακαλούμε, γιατί μένουμε στο δρόμο τόσα άτομα, να πάτε μέσα στον κύριο Σερέτη να διεκδικήσετε να μείνουμε κι εμείς μαζί. Μου λέει, άμα θες πήγαινε στον κύριο Κατσικονούρη που σου είπε αυτό, να σε βάλει ο Κατσικονούρης. Αυτή ήταν η απάντησή του. Το όνομα τεπώνυμό σου. Τζατζούλης Θεόδωρος. Εντάξει.